Εδώ, στο τραπέζι μας, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης από τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ που κόλλησες εκεί, σου λέει, έλα. Τέλειωσαν οι παραλίες τώρα. Τώρα θα γυρίσουμε στα άλλα. Και στον κύριο Γιάννη Αμανατίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Έχει διασυνδέσεις και επαφές με τη Μήλο, κάτι ξέρει πριν. Τώρα, κύριε Αμανατίδη, έχουμε διασυνδέσεις και επαφές με όλη την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα, αλλά αγαπάμε την χώρα πάρα πολύ. Και όπως είδαμε εκεί, σε αυτή την παραλία έχει και πολύ ωραία μαγαζιά. Και την εκλογική περιφέρεια και των δύο αγαπάμε πάρα πολύ. Το γνωρίζετε. Και είναι και εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλετε να προωθήσετε τις ελληνικές παραλίες και τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι προωθεί ο κύριος Παπάς. Λέτε γιατί το έχετε βάλει στην ατζέντα με φόρα. Εξακολουθείτε να ζητάτε την παραίτησή του. Βεβαίως και το ζητούμε, γιατί αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μας δίνουν τη δυνατότητα πρώτα να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα και δεύτερον να θέτουμε και συγκεκριμένα ερωτήματα. Και δείχνουν και μια δυσόδη κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ελλάδος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο κ. Παπάς. Καταρχάς, ας πάμε στα συμπεράσματα. Αυτά τα οποία δηλαδή μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική ανάλυση, πολιτικά μιλάμε πάντα, δεν θα πούμε σε άλλα ζητήματα, τίθεται στο τραπέζι από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Υπάρχει παραδοχή, ουσιαστικά φέρεται να παραδέχεται και μέσα από τις ανακοινώσεις τις σχετικές και από τον κ. Μιονή, ο κ. Παπάς, ότι ουσιαστικά υπάρχει μαγαζί και παραμάγαζα και ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά. Φέρεται να το παραδέχεται ο ίδιος ο Παπάς. Βέβαια, είπε ότι μιλούσε για τον κύριο Μιονή. Ενώ ήταν μπροστά ο κύριος Μιονή, ενώ ήταν μπροστά, αυτό δεν στέκει καθώς καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορείς να μιλάς ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά και να έχεις μπροστά σου αυτόν τον οποίο υπονοείς και δεν, η αντίδραση του κυρίου Μιονή δεν δείχνει να στοιχειοθετεί το επιχείρημα του κύριου Παπά. Δεύτερον, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ δύο κορυφαίων λειτουργών, του κυρίου Παπαγγελόπουλου και του κυρίου Παπά, οι οποίοι συζητούν για δικαστικές εκκρεμότητες ενός επιχειρηματία μέσα στο Μαξίμου. Τρίτον, υπάρχει προτροπή του κυρίου Παπά να βρει κάτι ο κύριος Μιονή, να πείσει τον κύριο Παπασταύρου για να μπορέσει να βγάλει κάτι για την κυρία Γκραπόφσκη. Τα αρνείται πάντως ο κύριος Παπάς όλα αυτά. Τα αρνείται όλα. Δίνει άλλη διάσταση για τη συγκεκριμένη συνομιλία. Το ξέρω ότι δίνει, αλλά μέσα από τα στοιχεία που σας είπα, τα οποία τα έχουμε όλοι μας στις γνώσεις μας, δεν στέκει αυτά, δεν στέκουν αυτά που λέει ο κύριος Παπάς. Δεν στέκονται ούτε από το ύφος, ούτε από τη χρειά. Για να κλείσω και όλο το πρώτο μέρος τοποθετήσεώς μου για το συμπέρασμα, για να μην πάω στο κομμάτι του αγοραίου ύφους και της αγοραίας έκφρασης για το πώς αντιλαμβάνεται, υποτίθεται, η ιδεολόγος αριστερά τη διακυβέρνηση της χώρας όταν μιλάει για μαγαζί, για κυκλώματα. Πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχουν παρακρατικές και παραδικαστικές μεθοδεύσεις οι οποίες δεν επιδέχονται επιζήτησης. Και υπάρχουν και σειρά ερωτημάτων. Παρακρατικές. Βεβαίως. Γιατί τέτοιες μεθοδεύσεις, όπως αποδεικνύονται από τα στοιχεία που έχουμε, μονάχα σε κράτος δικαίου και σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν αρμόζουν. Ορίστε, και υπάρχουν ερωτήματα, και δίνω το λόγο, που πρέπει να τα απαντήσει και ο κύριος Παπάς. Εφόσον γνώριζε από το 2016 ότι υπάρχουν μαγαζιά και παραμάγαζα και ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά, τι έκανε ο κύριος Παπάς? Δεξί χέρι του κύριου Τσίπρα. Τι έκανε? Διερεύνησε, ενημέρωσε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει αυτό που τα οποία περίληφθαν σε γνώση του κυρίου Παπά? Έκανε κάτι? Σειρά ερωτημάτων, αδυσόπιτα και αναπάντητα. Ορίστε, κύριε Μανατίδη. Τα περί μαγαζιών, παραμάγαζων κλπ. Τις εξηγήσεις έδωσε ο ίδιος ο κύριος Παπάς. Εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θα σας πω. Εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε μένα είναι η άκρητη υιοθέτηση από τη μεριά της κυβέρνησης της. Μιας ερμηνείας και άκρητα μάλιστα ενός προϊόντος υποκλοπής, το οποίο εξηγήσεται βεβαίως, ωστόσο φαίνεται σε επίμαχα σημεία ότι δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Η άκρητη, εγώ την εξηγώ πολιτικά και θα σας μιλήσω πολιτικά. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα μεγάλο λάθος, θεωρώντας ότι μπορεί να επενδύσει επάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο στην Νοβάρτης και να πει ότι δεν είναι σκάνδαλο και είναι σκανδαλολογία. Όταν δεν της βγήκε αυτό το αφήγημα με την προανακριτική επιτροπή, διεύρυνε το κατηγορητήριο και παρά την εικόνα που ήθελε να δώσει και μέσα στη Βουλή, όταν συνεδριάζουμε για αυτό το ζήτημα ή για τη διεύρυνση του κατηγορητήριου, στα έδρανα της κυβέρνησης δεν ήταν κανείς. Και γιατί δεν ήταν κανείς? Γιατί λέει ότι αυτό είναι ζήτημα της Βουλής. Και τώρα, όταν δεν βγαίνει το αφήγημα της σκανδαλολογίας, ότι είναι σκευωρία η Νοβάρτης και όχι πραγματικό σκάνδαλο, εφαρμόζει, κάνει ένα τοξικό κλίμα σκανδαλολογίας και βλέπετε, αναγκάζεται ο κύριος Πέτσας και έρχεται, κάνει ομή κυβερνητική παρέμβαση. Τι είναι? Υιοθετεί
Ναι. Άκρητα η κυβέρνηση, ενώ μέχρι τώρα τραβούσε την ουρά της και έλεγε όχι. Η Βουλή, η Επιτροπή και ό,τι θέλει κάνει και είναι ανεξάρτητη και λοιπά. Το δεύτερο, μα βγαίνουν στοιχεία κύριε Μάτρη. Το δεύτερο θα σας πω. Ένα ακόμα πράγμα θα πω, κύριε Γαλαφάντη, ένα ακόμα πράγμα θα πω και θα αναφέρω και για τον κύριο Παπά. Το δεύτερο είναι ότι η Επιτροπή αυτή, η Προανακριτική Επιτροπή, σε ρόλο εισαγγελέα, έπρεπε όλα όσα ήταν για να γίνει σοβαρή δουλειά, να ήταν μυστική και να μην είναι φεύβολαν, όχι τώρα, από την αρχή. Όλα μα όλα οι διαρροές της και να μπλέκουν σε ένα πολιτικό παιχνίδι. Η Επιτροπή αυτή, κατά την άποψή μου, την προσωπική. Κύριε Τσούνο, βεβαίως έχει κάνει. Σκόπιμα είναι πολιτική. Ναι, είναι πολιτική. Ξέρετε, παράγει πολιτική και όχι έργο όταν διαραίουν. Κύριε Τσούνο και κύριε Κούτρα, όταν διαραίουν από την Επιτροπή τα πάντα από την πρώτη στιγμή, με συγχωρείτε πολύ, εγώ σαν πολιτικό, σαν βουλευτή, ανεξάρτητα από τα κόμματα που είμαστε, η Επιτροπή αυτή έχει αποξιωθεί σε μένα στα δικά μου τα μάτια. Και το τρίτο για τον κύριο Παπά. Για μας είναι όλα στο φως. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει καμία Επιτροπή τη Βουλή που να έχει λειτουργήσει και να μην τα έχουν μάθει. Καμία ποτέ. Διαρρεύσει. Ποτέ. Στο τέλος τα πορίσματα για αυτά μπορεί να γίνουν. Ποια ήταν η αντιμετώπιση. Όχι πριν τα πορίσματα. Όλα τα ξέρω. Για να πω και για το ίδιο. Το έχει δώσει τις εξηγήσεις του. Αν τα γνωρίζουμε ή αν πραγματικά υπάρχουν αδειάσεις. Κύριε Γαλαφάντη, ναι. Δεν σας διέκοψα. Θέλω να ακούσει τουλάχιστον την γνώμη μου. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε και είπε το εξής. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία τα υιοθετεί και νομίζει είναι αυτά, ας κάνει επέκταση του κατηγορητηρίου. Και να έρθουν και όλοι όσοι ήταν. Γιατί ακόμα και για το ζήτημα του κυρίου Σαμαρά, που είπε και άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση, ο κύριος Παπασταύρου ελέγχθηκε για φοροδιαφυγή και μπήκε στο αρχείο. Όχι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η κατάθεση έρχεται τώρα στην πρώην κριτική. Τα ζητήματα με την κυρία Ράικου και το σύζυγο με τα 1,7 εκατομμύρια ήρθαν τώρα στην Επιτροπή. Άρα λοιπόν το πολιτικό. Για μας είναι όλα στο φως. Υπήρξαν εξηγήσεις από τον κύριο Παπά, όλα στο φως. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Να σας ρωτήσω κάτι. Το ύφος της συνομιλίας. Το ύφος. Ας πάμε, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Το ύφος της συνομιλίας ενός κορυφαίου υπουργού με έναν επιχειρηματία. Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο Μειονή, τώρα τον έχω μάθει, τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Σας καλύπτει εσάς. Το ύφος είναι σε μια ιδιωτική συνομιλία. Ιδιωτική, ξεδιωτική, τι μάθαμε όλοι. Εγώ δεν θα τώρα. Μιλούσα σε αυτό το ύφος. Δεν είναι το αυτό. Μιλάω διαφορετικά. Αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι, δεν είναι αυτό για το οποίο κατηγορείται επίσης, ο κύριος Παπάς. Όχι, επειδή ακούω τον κύριο. Δηλαδή να κάνουμε κριτική τον κύριο Παπά για το ύφος του. Να την κάνουμε. Θέλετε. Εγώ, είναι τον κύριο, αυτή, εγώ, τον κύριο Παπά, εγώ δεν κατηγορώ για τίποτα τον κύριο Παπά να το λήξουμε αυτό. Και οι δημοσιογράφοι ερωτήματα θέτουν. Επίσης, ο κύριος Παπάς είπε ότι είναι κοπτοραπτική η συνομιλία. Και αυτό θα αποδειχθεί και εύκολα προφανώς από τους τεχνικούς. Σε κάποια σημεία δεν ακούγεται όμως, ναι, γιατί το άκουσα. Είναι σαν να διαβάζουμε τις κλασικές ηχογραφήσεις που λέει ακατάληπτο. Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό. Ωστόσο, και είπε ότι λείπουν και κομμάτια από τη συνομιλία. Μπροστά δεν πρέπει ο κύριος Παπάς να μας πει ποια είναι τα κομμάτια που λείπουν. Να τα πει ο ίδιος ο κύριος Παπάς. Είπε και είπε, έδωσε την εξήγηση σε ποιους αφορούν. Τώρα, από εκεί και μετά, αν η Νέα Δημοκρατία θέλει από την αρχή να πει απριόρι ότι κάποιος είναι ένοχος ή όχι. Κύριε Μανατίδη, ο κύριος Παπάς υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας διάλογος από το Δέλτα μέχρι το Ξ. Και σας είπε. Υπάρχει από το Α μέχρι το Δέλτα το υπόλοιπο που δεν έχετε δει και από το Ξ και παρακάτω. Πώς θα το παρουσιάσει ο Παπάς, δεν το μαγνητοφώνησε αυτός. Με συγχωρείτε, δεν το μαγνητοφώνησε ο Παπάς. Δεν το μαγνητοφώνησε ο Παπάς. Επίσης, για να πάμε και στον κύριο Καλαφάτη, το γεγονός ότι καλεί κάποιον να του πει κάτι. Να πει σε κάποιον άλλον κάτι για να καλέσει την. Να πει κάτι για την κυρία Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Δεν δημιουργεί. Κοιτάξτε, στη συνομιλία έτσι όπως ακούγεται. Να πούμε ότι όλα τα υπόλοιπα είναι όπως τα λέει ο κ. Παπάς. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιήσει και ο κ. Παπαγγελόπουλος το είπε και αυτά σε σχέση με τη σύζυγο πρωθυπουργού ή οτιδήποτε. Για μένα το πρόβλημα το πολιτικό, γιατί θέλω να μιλήσω πολιτικά, δεν θα μπω ούτε στα. Πολιτικό είναι αυτό. Το πολιτικό το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Όταν εμείς πήγαμε και είπαμε για το σκάνδαλο Νοβάρτης και ήρθαν τα ονόματα στη Βουλή, είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε τις πολιτικές ευθύνες σαν Επιτροπή της Βουλής. Αποδόθηκε, ήρθε πόρισμα για τις πολιτικές ευθύνες και για οτιδήποτε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, το στείλαμε στη δικαιοσύνη. Κύριε η δικαιοσύνη αποφάθηκε για τους πολιτικούς αντιπάλους. Εμείς είπαμε. Όχι. Μα τους έφερε η ίδια η δικαιοσύνη. Η Βουλή δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Πολιτικά μιλώντας. Σε αντίθεση. Ναι, μα δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η Βουλή. Η Βουλή, όχι μόνο η κυβέρνηση. Η Βουλή δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και το ξέρει, αν έρθει δηλαδή για μένα για τον κύριο Καλαφάτη κάτι στη Βουλή. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το φέρει. Δεν γίνεται να το φέρει αλλιώς. Πρώτον, ο κύριος Παπάς δεν έχει αρνηθεί ότι αυτή είναι η φωνή του και ότι υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος διάλογος. Δεν το έχει αρνηθεί. Δεύτερον, αυτό είναι προανακριτική. Άρα τα έχει πει αυτά. Άρα αυτά τα οποία συζητάμε και ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και δεν θα κατηγορήσουμε. Εγώ θα βάλουμε το βάρος ποια την διαδικασία που τα μάθαμε, αλλά θα βάλουμε το βάρος στο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα ο κύριος Παπάς
Τα είπα αυτά προφανώς. Δεν έχει αρνηθεί ότι δεν τα είπε. Δεύτερον. Και ο τρόπος έχει μια σημασία. Δεύτερον, ο τρόπος. Δεύτερον, γιατί όταν... τον Μπολάκι τον κρεμάσατε στα μανταλάκια όταν είπε ότι ηχογραφούσα τον Στουρνάρα. Ναι, ναι, αλλά δεν συμμετέχει πουθενά η κυβέρνηση αυτό. Δεν συμμετέχει πουθενά η κυβέρνηση. Το τι έχει κάνει ο κύριο. Μα και είναι διαφορετικό. Πολύ ωραία. Τώρα δεν μιλούν για αυτή μεταξύ σα και ούτε, σας, ούτε, το, ούτε, τα, ούτε τα στοιχεία αυτά τα ανέδειξε η κυβέρνηση. Εμείς αναλύουμε και είμαστε και πολύ προσεκτικοί βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων που ήρθαν μέσα από μια από συγκεκριμένη διαδικασία. Και σε αυτή τη διαδικασία της προανακριτικής υπάρχει σειρά αντιφάσεων σε αυτά τα οποία κατέθεσε ο κύριος Παπάς προ λίγων ημερών σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται ότι λέει μέσα από την ηχογραφημένη συζήτηση. Τρίτον. Κάντε διεύρυνση, κύριε Γαλαφάτη, μόνο αυτό θα σας πω. Τρίτον, για να κλείσουμε την παρέμβαση, γιατί ακούστηκε ότι υπάρχει παρέμβαση του κύριου Πέτσα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία περίπτωση κρατική παρέμβαση σε κανένα επίπεδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, εδώ πέρα ακούμε κιόλας τον κύριο Παπά να καλεί και να φέρνει, και δεν θυμάμαι και το χαρακτηριστικό ύφος, αγοραίο ύφος, θα καλέσει τον Υπουργό να φέρει την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς για να της μιλήσει εκείνος. Κάπου αναφέρεται σε ένα απόσπασμα. Ναι, ένα κοριτσάκι μου λέει δεν καταλαβαίνεις τι θα κάνει. Ο κύριος Παπάς είπε ότι να σας πω όμως, κύριε Κούτρα, αυτό το είπα έτσι για να ξεφορτωθώ το μειονί. Δώστε μου λιγάκι κάτι, δώστε μου λιγάκι ένα λεπτό. Αυτό το θεωρώ κορυφαίο. Αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα στο πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη διάκριση των εξουσιών. Με ποιο σκεπτικό, από πού ορμόμενος, με ποια αρμοδιότητα και ποια δύναμη ένιωθε ότι διαθέτει το νούμερο 2 της κυβέρνησης το 2016 και τολμά σε μία. Τολμά κάποιος υπουργός σε ένα κράτος δικαίου, σε μία ευνομούμενη πολιτεία, να πει ότι θα φέρω έναν εισαγγελικό λειτουργό για να του πω δύο φωνήντα. Τι δουλειά έχει. Επειδή τον άκουσα προσεκτικά, είπε ότι μας είχε γίνει παρέμβαση από το Ισραήλ για τον κύριο Μειονί. Και επειδή ήθελα να τον ξεφορτωθώ, του είπα αυτά και καλά. Η παρέμβαση από το Ισραήλ για τη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί άκουσα και τον κύριο Παπά το πρωί σε μια συνέντευξή του. Τι σχέση έχει με την προτροπή του κυρίου Παπά στον κύριο Μειονί να μιλήσει στον κύριο Παπασταύρου για να δώσει την κυρία Μητσοτάκη. Για πείτε μου, εσείς αυτό σε ποια διπλωματική ας πούμε συζήτηση μπορεί να μπει να χωρέσει. Εδώ κοντίδει ο κύριος Σαμαράς το 2013 χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση. Γιατί δεν υπάρχει καμία εξήγηση αυτή. Κύριε Καλαφάτη, δεν είμαστε κοινοβουλευτικοί για αυτά που λέμε, θα μείνουν και μετά. Μα εγώ θέλω ερωτήματα θέτω. Εγώ ερωτήματα θέτω, κύριε Μανατίδη. Αν κάνω λάθος σε κάτι, να το πάρω πίσω. Δηλαδή, σε ποια διπλωματική... Όλα στο φως, διευρύνεται, αν θέλετε, το κατηγορητήριο οτιδήποτε και φέρνετε και τον κύριο Σαμαρά. Σε ποια διπλωματική συζήτηση έφερε διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.